Ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με επίκεντρο το γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε μία περίοδο πανδημίας βέβαια, το γενικότερο κλίμα στην παγκόσμια οικονομία. Μία συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Καντζέλη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Export Wealth. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή, καθώς μέσα σε λίγους μήνες έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για δεύτερη φορά. Και ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε την πρώτη Ακριβώς. φορά. Οπότε, βρισκόμενο στην Κρήτη, είναι πολύ ωραία η πρόσκληση και σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα γενικότερο σχόλιο αναφορικά με το κλίμα και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες. Αν συνυπολογίσουμε βέβαια και την επιδημιολογική κρίση που περνάει η ανθρωπότητα, σε μια παγκόσμια κλίμακα βέβαια, το γενικότερο κλίμα στην παγκόσμια οικονομία. Ναι. Α, το πάρουμε λίγο να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα μας. Ήταν περίπου το Νοέμβριο, κοντά στις Αμερικανικές εκλογές. Τότε περιμέναμε ακόμα τα εμβόλια, δεν τα είχαμε. Τώρα ευτυχώς τα εμβόλια υπάρχουν και έχουν σώσει πάρα πολλές. Και στις Αμερικανικές εκλογές πέσατε μέσα στο σχολείο σας. Η τοποθέτησή σας ήταν ακριβής. Επαληθεύτηκε. Κοιτάξτε, να δούμε τουλάχιστον τώρα πώς θα πάνε παρακάτω τα πράγματα. Νομίζω ότι λίγο έθραυσο το σκηνικό, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι πάνε πολύ καλά οι οικονομίες γενικότερα. Ο κόσμος, σαν διάθεση δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η παροχή των εμβολίων έχει δώσει πολύ θετική διάθεση στον κόσμο. Το έζησα γιατί κατέβηκα στην Ελλάδα πάνω στην περίοδο που άνοιξε ο εμβολιασμός μαζικά. Η παροχή των εμβολίων και τα όποια λάθη βέβαια γίνουν στην εμβολιαστική διαδικασία, ναι. Έχουμε και τις επιπτώσεις. Θα τα πούμε στην πορεία. Εντάξει. Εκεί σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Θεωρώ τώρα τον πόλεμο που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με την AstraZeneca, ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, ας πούμε, κόστησε πολύ σημαντικά. Δηλαδή, περπατάω τώρα τους δρόμους του Ηρακλείου που έχω συνηθίσει να τους βλέπω γεμάτους από κόσμο, ναι. Και νομίζω ότι τώρα, εδώ τώρα ο κόσμος βιώνει αυτό το πρόβλημα. Το οποίο... Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός με το AstraZeneca. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν σωθεί τόσες ζωές στην Αγγλία, είναι ένα εμβόλιο το οποίο δούλεψε. Σίγουρα οι γιατροί έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι όλος αυτός ο πόλεμος καθυστέρησε την κατάσταση στη χώρα μας χωρίς λόγο. Γιατί νομίζω ότι και η κυβέρνηση θα έχει πάει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι των εμβολιασμών, της παροχής των εμβόλιων. Απλά δεν είχαν εμβόλια για αρκετό διάστημα. Οπότε έμειναν πίσω. Λοιπόν, διανύουμε μία περίοδο πανδημίας τον τελευταίο χρόνο. Με τις όποιες επιπτώσεις βέβαια και σε παγκόσμιο και σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Κρήτης βέβαια στο μέτωπο της οικονομίας, το πρόσημο αυτή τη στιγμή είναι θετικό. Κοιτάξτε, τώρα να το πιάσουμε το κομμάτι λίγο γενικά και να εξειδικεύσουμε στην Ακριβώς. Ελλάδα, γιατί έχουμε και μια οικονομία που στηρίζεται έντονα στον τουρισμό και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα παίξει το ρόλο του. Βλέπουμε τώρα ότι μεγάλες οικονομίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, στην Κίνα έχουν στηριχθεί πολύ έντονα. Πάνω από 5-3 εκατομμύρια έχουν πέσει σε στήριξη των αγορών. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν γιατί οι κυβερνήσεις κατάλαβαν τα λάθη της εποχής Lehman. Θέλαν να ξαναζήσουν τέτοιο σκηνικό. Οπότε η μεγάλη πτώση που είδαμε πέρυσι, το Μάρτιο του 2020, στα χρηματιστήρια, είδαμε μια πολύ σοβαρή στάση. Στηρίχθηκαν οι επιχειρήσεις, στηρίχθηκε ο κόσμος όσο γινόταν σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την μεγάλη ανάκαμψη που υπάρχει. Τώρα στα της Ελλάδας, γιατί είναι έντονη η σχέτισή μας με τον τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι περιμέναμε ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εισρωή από μερικά κράτη, από άλλα κράτη όπως η Μεγάλη Βρετανία ακόμα θα περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να δούμε τι γίνεται. Άρα σε αυτό το κομμάτι γι' αυτό έλεγα πριν ότι ίσως μια ταχύτερη κατάσταση με τα εμβόλια θα μπορούσε να έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο. Το κλίμα στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας, στο μέτωπο του τουρισμού, ποιο είναι, δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Έχετε εικόνα, είμαι σίγουρος. Θέλω να κρατήσουν τον κόσμο στη Βρετανία. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Για τους δικούς τους λόγους τώρα. Και θεωρώ ότι είναι και προϊόν αυτής της μάχης που ξεκινήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρετανοί θέλουν να κάνουν διακοπές. Προφανώς και θέλουν να κάνουν διακοπές, αλλά όταν δεν τους επιτρέπεται ή όταν τα κόστη το να κάνουν τεστ όλοι και για να κατέβουν και τα λοιπά δεν είναι εκεί, δεν θα και πάρουν την αποφάση. Και προκύπτει, κύριε Καντζέλη, το εξής ερώτημα. Ποιος θα πληρώσει? Βλέπω, δείχνετε τα γραφεία μας στο Λονδίνο, κατά τύχη. Βέβαια, είναι σχεδόν τα πλάνα. Όχι, το έχουν ψάξει, βέβαια, συνάδελφοι πάνω.
για την εταιρεία σας. Λοιπόν, και βέβαια, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Εκεί ήθελα να πάω. Ο κόσμος ο απλός. Το γιατί... πεντάστερο ξενοδοχείο από την απουσία των Βρετανών ή μικρομεσαία επιχείρηση? Δυστυχώς αυτό έλεγα. Το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτη η δρόμη του Ηρακλείου θα χτυπήσει τις επιχειρήσεις όλες που περιμένανε. Δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο. Είναι δεκάδες επιχειρήσεις γύρω από τον τουρισμό. Μικρά μαγαζιά που πουλάνε πράγματα, ήδη τουριστικά. Φαντάζομαι πολλά τέτοια μαγαζιά μπορεί να μην ανοίξουν. Δεν ξέρω, στα Μάλια θα ανοίξουν φέτος? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες εκπροσώπους των επαγγελματιών, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα πράξουν. Ναι. Αυτό είναι το και θέμα. Και μία αγορά, μία περιοχή, δεν την αναφέρατε τυχαία, που στηρίζεται στη βρετανική αγορά 70-80%. Νομίζω γενικότερα η Κρήτη, αυτό που βλέπουμε, τα exclusive προορισμούς θα είναι γεμάτοι. Η Λούντα νομίζω είναι πάνω από 90% πληρότητα, ίσως και παραπάνω. Παρόμοια στοιχεία θα υπάρχουν και για τα μεγάλα ελληνικά νησιά. Το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς προορισμούς από τους οποίους περιμένει μεγάλη εισρωή, η οποία, όπως φαίνεται, δεν θα έρθει ούτε το 2021, άρα πάμε για του χρόνου πρώτα Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στον πληθωρισμό και αν υπάρχουν ανησυχίες και σε παγκόσμια κλίμακα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Ναι, ισχύει ότι όλο αυτό το χρήμα το οποίο έπεσε στις αγορές και εν τέλει εν πωλής και στις τσέπες του απλού κόσμου έχει δώσει πληθωριστικές πιέσεις. Και βλέπουμε και αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων. Το είδαμε εδώ πέρα και με το που τελείωσε η καραντίνα, ανέβηκαν επιτόπου οι τιμές στη βενζίνη, στο καύσιμο, άρα και στην ενέργεια λοιπόν εκεί πέρα. Βέβαια έπρεπε να γίνει αυτή η στήριξη. Τώρα, η αύξηση του πληθωρισμού φέρνει λίγο ανησυχία. Όλος ο κόσμος μας ρωτάνε και με ρωτάνε πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι είναι η περίοδος συγκεκριμένη όπου βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού. Θα υπάρξει μέσα και μετά το καλοκαίρι μια ηρεμία σε αυτό. Βέβαια, ένα καλό κομμάτι πληθωρισμού πρέπει να μείνει. Δηλαδή, η επιστροφή και το άνοιγμα των οικονομιών, το γεγονός ότι πρέπει να γυρίσουμε, ας πούμε, να φάμε στα εστιατόρια, να πάμε στο σινεμά, να πάμε διακοπές, αυτός είναι καλός πληθωρισμός και πρέπει να μείνει. Από εκεί και πέρα είναι και τα κομμάτια πληθωρισμού που βλέπω και με κάποια ανησυχία μπορώ να σας πω. Μεγάλη αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και βλέπουμε και μια αντανακλαστική στροφή μετά των Ελλήνων σε μαζικές αγορές ακινήτων. Εστιάζεται στο μέτωπο των ενοικίων χαρακτηριστικά. Ναι. Αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Αύξηση στις τιμές των ακινήτων. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει, γιατί όταν κάποιος σκέφτεται ότι είναι πολύ ακριβό το νίκη, ακριβώς, άρα πρέπει να στραφώ σε αγορά, γιατί είναι και καλή περίοδος αυτή τη στιγμή επιτοκιακά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα αυξηθούν και οι τιμές των ακινήτων. Βέβαια, αυξάνονται και για άλλους λόγους. Πολλοί πιστεύουν ότι θα υπάρξει μια στροφή από το remote working, θα έρχονται οι Ευρωπαίοι, θα ζουν εδώ και θα δουλεύουν μέρος του χρόνου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές. Οι αγορές θα επηρεαστούν? Οι αγορές είδαμε πρώτα απ' όλα μια τεράστια μετά την περσινή πτώση, μια τεράστια στήριξη των αγορών. Ήδη διανύουμε ένα χρόνο τουλάχιστον μετά το Μάρτιο με έντονη άνοδο στα χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ήταν και οι ρυθμοί ανάπτυξης τεράστιοι από τα λεφτά που πέσανε στις αγορές. Μπορεί να δούμε ένα καλμάρισμα λίγο πριν από ένα καλύτερο τελευταίο τρίμηνο για το 2021. Αλλά θα περίμενα τη στροφή σε value stocks, δηλαδή σε πιο βαριά χαρτιά αυτή τη στιγμή να είναι στο επίκεντρο των αγορών. Εμείς ούτως ή άλλως το έχουμε γράψει, το έχουμε πει καιρό από τις μετοχές τεχνολογίας οι οποίες σε περίοδο κορονοϊού μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Τώρα στρίβουμε σε αυτές τις κατηγορίες, σε τράπεζες, γιατί μέσα από τις τράπεζες θα χρηματοδοτηθεί η επόμενη μέρα στις αγορές, σε κλάδους υγείας. Σε ένα γενικότερο περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, τι επιλογές, κύριε Κατζέλη, υπάρχουν? Και βέβαια να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι Έλληνες στο επενδυτικό κομμάτι, στο επενδυτικό σκέλος, είναι ιδιαίτερα πληγωμένοι, έχουν πληγωθεί. Ναι, κοιτάξτε. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Ισχύει αυτό.
Κοιτάξτε, στο κομμάτι των αρνητικών επιτοκίων, το οποίο δεν, βλέπω και να δεν βλέπουμε να διαφοροποιείται την επόμενη πενταετία τουλάχιστον, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, γιατί αυτή είναι η στόχευση από μεγάλα κράτη όπως είναι η Γερμανία, άρα δεν βλέπουμε αλλαγή εκεί. Όσο χρήματα μένουν στις τράπεζες, στην ουσία χάνουν από την πραγματική τους αξία λόγω πληθωρισμού, λόγω του πληθωρισμού που τρέχει. Τώρα, δεν πάω καν σε καταστάσεις αρνητικών επιτοκίων όπου οι τράπεζες θα χρέωναν καταθέσεις, κάτι το οποίο ξεκινήσει ήδη στην Κύπρο. Και για ανθρώπους και για επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα σε κάποια φάση. Αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος ψάχνει να βρει επιλογές για να κάνει κάτι για την επόμενη μέρα, γιατί δεν θέλει την αγοραστική του δύναμη να μειωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μάλιστα, να σταθούμε λίγο στην Export Wealth. Τι διαφορετικό κάνετε? Ναι. Οι προτάσεις σας έχουν ως επίκεντρο... Στην ουσία, εμείς στα αγγλικά το λέμε «We democratize investments», άρα προσπαθούμε να φέρουμε προσιτές τις επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις σε όλο τον κόσμο. Ναι. Παλαιότερα υπήρχε η ιδέα ότι κάποιος πρέπει να έχει πολλά χρήματα για να ξεκινήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν είχε όμως, ξέρετε, ήταν τέτοιο το μοντέλο λόγω των υψηλών χρεώσεων, χαμηλής διαφάνειας που πολλές φορές δεν δούλευε. Και η αλήθεια είναι ότι συναντάμε πολύ κόσμο ο οποίος στρέφεται προς το δικό μας μοντέλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ανοιχτό, με πολύ μεγάλη επένδυση στην τεχνολογία για να μπορέσουμε και να δουλέψουμε και με μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και με πολύ χαμηλότερες χρεώσεις, να προσφέρουμε στην ουσία παθητικές επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν και το εισόδημα, μπορούν να βελτιώσουν και το εισόδημα αλλά και τη δημιουργία μέσω αποταμιεύσεων χρημάτων στο μέλλον, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο. Μάλιστα, οπότε ο Έλληνας επενδυτής πρέπει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να απευθυνθεί σε εσάς? Στην ουσία, ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του. Αν δηλαδή θέλει να πάει τη ζωή του παραπέρα, θα δείτε και σε λίγα χρόνια ότι θα μπει πάρα πολύ η έννοια της ιδιωτικής συνταξιοδότησης. Τα κράτη, με λίγα λόγια, θα έρθουν τα ευρωπαϊκά κράτη να πούν στους πολίτες ότι, ξέρετε, για αυτούς και για αυτούς τους λόγους εμείς δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε μεγάλο κομμάτι του επιπέδου διαβίωσης του δικού σας, αυτού που χτίσατε στη σύνταξή σας μετά. Άρα, το οποιοδήποτε κενό υπάρχει εκεί, θα πρέπει να το καλύψετε μόνοι σας. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί κάποιος να καλύψει το κενό που θα υπάρχει την τελευταία δεκαετία. Είναι κάτι το οποίο χτίζεται. Είναι κάτι το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία γίνεται μαζικά. Άρα, εμείς, σαν ο πρώτος Digital Wealth Manager στην Ελλάδα, μια εταιρεία που έχουμε βραβευτεί ως ο πιο καινοτόμος Wealth Manager στην Ευρώπη από το περιοδικό World Finance, ένα από τα πιο καταξιωμένα περιοδικά, ερχόμαστε να δώσουμε την δυνατότητα στον κάθε έναν να μπορεί να ξεκινήσει κάτι για το μέλλον του, για το μέλλον της οικογένειάς του, των παιδιών του. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δουλεύει. Μάλιστα, να σταθούμε λίγο στο αποτύπωμα της επιδημιολογικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και πότε αυτό θα απομακρυνθεί, αν είναι διαχειρίσιμο. Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες δεν γνωρίζουν αν μπορούν να ανοίξουν ή όχι για συγκεκριμένους προορισμούς. Ο τουρισμός δεν τρέχει όπως έτρεχε, συναυλίες δεν ξέρουμε αν μπορούν να γίνουν, όλος ο κλάδος ψυχαγωγίας δεν δουλεύει όπως ναι, έπρεπε να δουλεύει, άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά σε μεγάλα κομμάτια της οικονομίας. Πιστεύουμε γενικότερα όμως ότι περάσαμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι αν υπήρχε περίπτωση να κρασάρει η παγκόσμια οικονομία, ήταν κάτι το οποίο πέρυσι λύθηκε ουσιαστικά από τις κυβερνήσεις και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, νομίζω, σε μια πολύ καλύτερη μέρα. Νομίζω το 2022 θα είναι πάρα πολύ καλύτερο. Ένας επενδυτής σε περίοδο κρίσης, σε γενικότερες περιόδους κρίσεων επιδημιολογικής, οικονομικής, πώς πρέπει να δράσει, τι πρέπει να κάνει? Οι κρίσεις πολλές φορές παρουσιάζουν και ευκαιρίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς πιστεύουμε και στο μοντέλο το δικό μας ότι τα χρήματα πρέπει να δουλεύονται συνεχώς και τα χρήματα που κάποιος έχει στην άκρη και θέλει να τα βάλει προς αυτή τη διαδικασία πρέπει να δουλεύονται συνέχεια. Και αυτό κάνουμε στην ουσία. Έχοντας μια τεράστια διασπορά στις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, το πετυχαίνουμε ασταμάτητα. Και βέβαια η Export Wealth έχει ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι.
Έχουμε παρουσία στην Ελλάδα, έχουμε ανοίξει το branch μας πλήρως αδειοδοτημένοι. Είμαστε πρώτα απ' όλα πλήρως αδειοδοτημένοι σε όλη την Ευρώπη να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Σε 30 κράτη της Ευρώπης και σε άλλα 10 κράτη εκτός Ευρώπης. Με γραφεία στο Λονδίνο, στην Κύπρο, στην Αθήνα και στην Κρήτη. Στο μέλλον θέλουμε να είμαστε ένας από τους πολύ μεγάλους wealth providers σε όλη την Ευρώπη. Ετοιμάζουμε γραφεία στο Παρίσι, ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς και στο Ντουμπάι. Γιατί υπάρχει έντονη ανάγκη του κόσμου να στραφεί, αν σκέφτεται το well-being των επόμενων 20 ετών, το οικονομικό κομμάτι αυτού, θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε μια πολύ καλή ποιοτική λύση. Μάλιστα, η ατζέντα σας στο μέτωπο των στόχων τι άλλο περιλαμβάνει? Επέκταση δραστηριοτήτων, αυτό ξεχώρισα. Σίγουρα. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τους 100.000 πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα το πετύχουμε επικοινωνώντας το μήνυμα αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη καμπάνια στην Ελλάδα με τον κύριο Σάκη Ρουβά, ο οποίος έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Είμαστε χαρούμενοι αρχικά γιατί ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και μας φέρνει φίλους γνωστούς, οπότε νομίζω ότι είναι μείγμα επιτυχίας. Η διαδικασία της εξωστρέφειας και της γνωριμίας και της επαφής με τους πολίτες σε 30 χώρες, δεν ξέρω. Ακόμα όχι σε 30 χώρες, υπάρχει δυνατότητα σε 30 χώρες. Ναι. Έχουμε πελάτες σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός ότι είμαστε digital μας χαροποιεί πολύ, γιατί βοηθάμε κόσμο που δεν θα μπορούσαμε να υπήρχαμε σε διάφορα σημεία, ακόμα και στην Ελλάδα, σε απομακρυσμένα χωριά, σε περιοχές που δεν θα μπορούσαν να είχαν αυτές τις λύσεις, όμως τις έχουν και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Όμως είδατε και η διαζώση, επικοινωνία και είναι η παρουσία σας στο στούντιο, νομίζω σημαντική, είναι εξίσου σημαντική. Και η παρουσία μου στην Κρήτη, η οποία η κριτική φιλοξενία είναι απίστευτη και το χαίρομαι κάθε φορά που κατεβαίνω και έχω και ένα λόγο παραπάνω τώρα να έρχομαι που έχουμε και το γραφείο μας εδώ. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα βλέπω όλα πολύ πιο γεμάτα. Μάλιστα. Η ευχή, να σας δώσουμε και μία ευχή, ποια θα ήταν, τι θα θέλατε? Να είναι πρώτα απ' όλα καλά όλος ο κόσμος και να καταφέρει να επιβιώσει τη χρονιά, γιατί αν το 20 λέγαμε ότι ο στόχος θα είναι το ποιοι θα μείνουν ανοιχτοί, αυτό λίγο θα τραβήξει και το 21. Από εκεί και πέρα, νομίζω όσο κοιτάμε στα μάτια τον κόσμο και του λέμε αλήθειες, είμαστε διαφανείς και τα λοιπά, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και μέσα από την κρίση, εγώ ξεχωρίζω αυτό που είπατε, υπάρχουν και ευκαιρίες. Δίδονται ευκαιρίες. Σίγουρα. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πάρα πολλές startup, πολλοί άνθρωποι δουλεύουν προς σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Κατζέλη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.